Όσοι είναι έξω από το χορό πάντα λένε πολλά τραγούδια, μόνο όμως όποιος μπαίνει στα παπούτσια του ξενοδόχου μπορεί να κατανοήσει τον καθημερινό αγώνα που δίνουμε όλοι και πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι των 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχείων. Και εδώ επιτρέψτε μου να σταθώ σε μια πολύ κρίσιμη παράμετρο αυτού του καθημερινού αγώνα, δηλαδή αν ανάκαμψη σημαίνει παίρνω ανάσα, γεμίζω δύναμη για να συνεχίσω και να φτάσω στην ανάπτυξη, αυτή η ανάσα πολύ δύσκολα να την πάρει κανείς με τη σφιχτή θηλιά των δανειακών υποχρεώσεων στο λαιμό του. Είναι αυτά τα οποία είπε και αναφέρονται στο δελτίο τύπου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Στάσιος. Τον γραμματέα της Ομοσπονδίας εγώ καλημερίζω, τον γνωστό σε εμάς κριτικό ξενοδόχο, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ επίσης. Κύριε Τσακαλάκη, από τη μία μιλάτε εσείς για τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για τα αγκάθια τα οποία όπως λέτε εσείς καλείστε από τη δική σας την πλευρά να αντιμετωπίσετε για την επόμενη σεζόν, κάνατε μια αποτίμηση αυτής της περίοδου, και από την άλλη είπατε ότι ξέρετε έχουμε και κάποια μεγάλα αγκάθια που θα βρει ο κλάδος μπροστά του, και την ίδια ώρα υπάρχει κάτι άλλο που έρχεται ως δυναμική από την Ελστάτ. Αριθμοί θα μου πείτε μπορεί να είναι, αλλά να το πούμε και να το εξηγήσουμε πώς γίνεται, που λέει ότι ο τζίρος των επιχειρήσεων ήταν αυξημένος τον Αύγουστο κατά 32,9%. Το ένα δεν είναι ίδιο όμως με το άλλο, αυτό που τονίζετε εσείς και αυτό που λέει η Ελστάτ. Η Ελστάτ ορθώς λέει για τον Αύγουστο, όμως δεν φτάνει ένας μήνας καλός για να ισοφαρίσουμε τη δουλειά 7 μηνών που είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα προ-καραντίνας και προ-επιδημίες. Γι' αυτό λοιπόν τα ξενοδοχεία εξακολουθούν να κάνουν ένα αγώνα επιβίωσης, προσπαθούν να βρουν ρευστότητα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν στην επόμενη μέρα, και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής τα έχουμε προς το παρόν τακτοποιήσει. Θέλουμε και την βοήθεια της πολιτείας για να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό το λόγο, στη Γενική μας Συνέλευση, καλέσαμε και τον Υπουργό, ο οποίος πρώτη φορά παρίστατο σε Γενική Συνέλευση Ξενοδόχων, για να ενημερωθεί για τα δικά μας τα προβλήματα. Φάνηκε ότι τα ενστερνίζεται, τα καταλαβαίνει και επιφυλάχθηκε την επόμενη μας συνάντηση 12 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της έκθεσης Φιλοξένεια, να μας απαντήσει ορισμένες από τις ερωτήσεις που του θέσαμε. Ποια είναι τα αγκάθια για εσάς για την επόμενη χρονιά και γιατί το λέτε έτσι? Τα αγκάθια είναι πρώτα-πρώτα ότι μας ζητάνε αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε τα τεπίχ και όλες αυτές τις δανειακές διευκολύνσεις που μας δώσαν μέχρι τώρα, τη στιγμή που πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν εισπράξει αυτά τα χρήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι με 1 και 2 μήνες δουλειά δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα μπούμε ξανά στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα έρθει μετά από 2-3 χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο. Και το καταλαβαίνουν όλοι. Και η έλλειψη ρευστότητας, όπως λέτε, έτσι. Βέβαια. Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Στην άλλη πλευρά του ζητήσαμε να μας δώσει την ανταγωνιστικότητα που ζητάμε τώρα τόσα χρόνια. Δηλαδή απλά πράγματα το χειμώνα που έρχεται θα βγούμε στις αγορές μαζί με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας. Δηλαδή τους Τούρκους, τους Αιγύπτιους, τους Τινήσιους, τους Μαροκινούς, τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, αλλά και τους Κύπριους. Οι Κύπροι έχουν χαμηλό ΦΠΑ διανυκτέρευση και εμείς είμαστε στο Θεό. Έχουν χαμηλό συντελεστή για φορολογία και εμείς είμαστε πολύ ψηλά. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση.
Μάλιστα. Ωστόσο, οι επαφές σας με τους αρμόδιους υπουργούς είναι συνεχείς. Δεν έχετε αφήσει τίποτα στην τύχη του κύριε Τσακαλάκη. Και με κάνει εντύπωση όταν είμαστε μέσα στον Οκτώβρη, πάμε σε ένα Νοέμβριο που φαίνεται ότι και αυτός μέχρι και το τρίτο δεκαήμερό του ή τις αρχές του τρίτου δεκαημέρου καλά θα κινείται ή θα έχει μια θετική πορεία για όλη την Ελλάδα, αυτά να μην έχουν επιληθεί. Αντιθέτως, ακούμε διαφορετικά πράγματα από εσάς. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Την αλήθεια λέμε, αυτά είναι γνωστά στους πάντες. Έχουμε προβλήματα. Τώρα, εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει από τον Μάιο που μας πέρασε και κλείσαμε συμβόλαια για την επόμενη χρονιά και έρχονται αυξήσεις φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος μας θα εκτοξευτεί χωρίς να μπορούμε να το μετακυλήσουμε εμείς στον πελάτη. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τη δινή μας θέση. Μάλιστα. Αυξημένα τα πακέτα, όπως λέτε, για εσάς τους ίδιους, μεγαλύτερα τα προβλήματα, τα οικονομικά για όλες τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό μιλάτε και για αγκάθια, από ό,τι καταλαβαίνω. Η κίνηση φαίνεται τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά και με αλλαγμένα τα δεδομένα, με λόγω και των εμβολιασμών, να δίνει παραπάνω αισιοδοξία, κύριε Τσακαλάκη. Σαφέστατα, αυτή τη χρονιά θα κινηθούμε για μεν την επικράτεια γύρω στο μεταξύ 45% και 50% σε αφήξεις σε σχέση με το 2019. Για την Κρήτη θα είναι κάπως πιο καλύτερα τα πράγματα. Για του χρόνου περιμένουμε για την επικράτεια ένα 75% περίπου του 2019 και για την Κρήτη κάτι παραπάνω. Αυτό μας κάνει αισιοδόξους. Μας κάνει αισιοδόξους επίσης ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε από την αρχή της σεζόν, από τις γνώριμες ημερομηνίες για μας, δηλαδή αρχές Απριλίου, κάτι που το είχαμε ξεχάσει τα δύο τελευταία χρόνια, αρχίζαμε Ιούλιο ουσιαστικά και καταλαβαίνετε ότι αναπτερώνονται έτσι περισσότερο οι ελπίδες μας. Ας ευχηθούμε να μην διαταράξει την ομαλή λειτουργία των ξενοδοχείων αυτή τη φορά ξανά η πανδημία με κάποιο πισωγύρισμα ή με κάποια άλλη διαφορετική έξαρση. Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής οι διαβεβαιώσεις είναι διαφορετικές εξαιτίας του ότι σε καθημερινή βάση και το πρόγραμμα του εμβολιασμού πάει πολύ καλύτερα και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα γκάφια τα οποία αναφέρεστε και φοβάστε για την επόμενη τουριστική περίοδο. Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.